ακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις και πρέπει να πούμε ότι έχουμε και μια κρυφή ανησυχία που θα καταλήξουν όλες αυτές οι κινήσεις οι οποίες είναι δυσδιάκριτα τουλάχιστον τώρα για το που πηγαίνουν. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ καταρχήν γιατί μου δίνετε την ευκαιρία να συναντηθούμε. Αλλά είχα την ευκαιρία σήμερα ακριβώς συναντώμενος με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών να διευκρινίσουμε τα αδιευκρινίστα και να πω με μεγάλη ικανοποίηση πως η σύμπτωση θέσεων υπήρξε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτές τις δύσκολες ώρες να νιώθουμε ότι η Ελλάδα είναι δίπλα μας. Και αυτό βεβαίως ήταν διαχρονικό, δεν είναι κάτι το νεοφανές, αλλά εν ώψη της νέας προσπάθειας για επανέναρξη του διαλόγου, να διαπιστώσουμε από κοινού ότι ένας νέος διάλογος θα πρέπει οπωσδήποτε να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Μια νέα δυναμική, την εμπλοκή της Τουρκίας ως της χώρας που εισέβαλε και κατέχει την Κύπρο, το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Το γεγονός πως πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις ουσιαστικής σημασίας που να ξαναδώσουν την εμπιστοσύνη τόσο στους Ελληνοκύπριους έναντι της Τουρκίας, ότι εννοεί αυτά που λέει, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα του διαλόγου. Την ίδια ώρα η Ευρώπη θα πρέπει να είναι παρούσα. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί ένα κράτος ή μία μετεξέλιξη ενός ευρωπαϊκού κράτους από ενιαίο σε ομόσπονδο να υστερεί σε λειτουργικότητα, αποδοτικότητα των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών. Και νομίζω ότι η σημερινή μας συνάντηση ήταν μια καθοριστική σημασία συνάντηση στο να χαράξουμε μια από κοινού πολιτική που με συνέπεια θα πρέπει να την υπηρετήσουμε και θα πρέπει να μας κατανοήσουν και οι φίλοι όσοι ενδιαφέρονται για να αποκαταστήσουν την ειρήνη στην περιοχή πως δεν μπορεί να επαναλάβουμε τα ίδια του παρελθόντος. Δηλαδή έναν άγωνο διάλογο ο οποίος εν τη ουσία διεξάγεται για να αποδίδονται ευθύνες από τους μένους τους δε, αλλά εάν όλοι εννοούν ότι θέλουν ειρήνη, θα πρέπει να συμβάλλουν στην δημιουργία της νέας δυναμικής. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η παρουσία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συμπληρωματικού υποβοηθητικού στο έργο του Γενικού Γραμματέα είναι μεγίστης σημασίας, αλλά και τα μέτρα υποδόμησης εμπιστοσύνης που μεταξύ άλλων την επιστροφή της περίκλης της πόλης της Αμχώστου στους νομίμους κατοίκους θα δώσουν μια πραγματικά νέα δυναμική και θα ξαναφέρουν στο ενδιαφέρον των κατοίκων είτε Ελληνοκυπρίων είτε Τουρκοκυπρίων, Πρόεδρε,